Η ερχόντα με κύριε Πατέρα, ο κύριο σου πιστεύω, ο συμβολή σου βασανή. Χριστό, Παναγιώτο, Πατήσα και τη στέλνη μοίραση, ζωή χαρίσαμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Κύριε και Άγιος Σου Σεώνας των Αιωνίων. Κυριλέησον, 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 πρόγισον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών πάνω από θάνατο πατή σας και δισε της μνήμας ζωή χαρίσαμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σεβαστή Γιώργο Σάβα και αγαπητάνη Χριστό αδέρφια, Χριστός Ανέστης. Είναι μεγάλη μας η χαρά σήμερα που βρισκόμαστε κοντά σας εδώ στο Μόναχο της Γερμανίας. Με τη βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε σήμερα, εγώ θα μιλήσω για τον οικουμενισμό. Μετά έχετε την ευκαιρία, σήμερα που είναι ο Γιώργος κοντά σας, να κάνετε πολλές ερωτήσεις, απορίες, για να σας τις λύσει ο Γιώργος. Εγώ θα μιλήσω για τον οικουμενισμό, για αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα με την ένταξη πραγμάτων. Ο οικουμενισμός στις μέρες μας είναι ένα καυτό θέμα που ταλανίζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον θάνατο της ψυχής. Ο αείμνηστος Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, αυτός ο μεγάλος θεολόγος, είχε πει ότι ο Πάπας είναι αίρεση και ο οικουμενισμός είναι πανέρεση. Και θα είναι η τελευταία πλεκτάνη προτού την έλευση του Αντιχρίστου. Και όταν φανερωθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι άνθρωπος, θα παρουσιαστεί πράος, έξυπνος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος αρετές και θα υποταχθούν σε αυτόν εξαιτίας των αρετών του. Ο οικουμενισμός είναι μία προσπάθεια χωρίς να συμπεριλαμβάνει το στοιχείο του ορθοδόξου δόγματος και χωρίς μετάνοια, να στεγάσει κάθε αίρεση αρκεί να έχει κάποιο χριστιανικό επιχείρημα, επίχρησμα. Δεν με νοιάζει τι πιστεύεις, αρκεί να συνοηθούμε, αντί να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση, αδερφέ. Όπως δεν εξελίσσεται αυτή η οικουμενική κίνηση, ελεγχόμενη πλέον τελείως από αλλόθρια στοιχεία, όπως είναι ο μασονισμός, όπως είναι ο σιωνισμός, τελευταία επικαλύφθη ότι το PSE, πιστεύω να γνωρίζετε τι είναι το PSE, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ελέγχεται και από πολιτικές δυνάμεις. Έχει αποδειχθεί, και να μην σας πω πιο πολλά γιατί να μην σας καταλύσω, από το κακό πάμε στο χειρότερο. Συμπεριλαμβάνει όχι μόνο ετεροδόξους, όπως φέρει πίν ορθοδόξους, προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικούς, αυτοί έτσι κι αλλιώς συμμετέχουν και είναι στον οικουμενισμό, αλλά και αλλοδόξους, δηλαδή και Εβραίους και Μουσουλμάνους και Βουδιστάς, παράξενο πράγμα. Έχουν κάνει στο παρελθόν προσευχή κάτω στις Ινδίες. Προσευχήθηκε πρώτα ένας Βουδιστής μοναχός, μετά ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος, δεν θα πούμε όνομα, μετά ένας Εβραίος. Τα επιχειρήματα αυτής της προσπάθειας, αυτοί λένε κοινωνιστικά, ανθρωπιστικά, ερημιστικά, για να έχουμε ειρήνη στον κόσμο, να πάψουν οι μυσαλλοδοξίες και κυρίως οι θρησκευτικές μυσαλλοδοξίες, οι διαμάχες και ο προσιλητισμός. Να πάψουν, λένε, όλα αυτά έτσι κηρύσσεται μια οικουμενιστική θεολογία, που ο Θεός της, βέβαια, δεν είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αλλά ένας αβέβαιος Θεός, όπως τον πιστεύει η κάθε θρησκεία ή όπως θέλει να τον πιστεύει. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητά μου αδέρφια, κάθε προβολή ορθοδόξου δόγματος θεωρείται πλέον αναχρονισμός, έτσι ολότελα εξοδετερώνεται η εντολή του Χριστού. Τι είπε ο Κύριος εις τους μαθητάς?
Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και βαφτίστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Σήμερα αυτό δεν ισχύει πλέον. Κάναμε επιχείρηση στην Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή, κάθε ιεροποστολή πλέον θεωρείται μία καταποίηση της ανθρώπινης ελευθερίας. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε και να κρίνουμε τον οικουμενισμό? Εκοσμικευμένο χριστιανισμό στην χειρότερη του έκδοση. Επιβεβασμένο και ξεπερασμένα οικουμενιστικά επίπεδα. Στερείται χωρίς αντιλογία το κριτήριο της σωτηρίας και το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι το κριτήριο κατά την Ορθόδοξη Πατερική ερμηνεία. Αν δεν έχω σωτηρία στον χριστιανισμό, τότε τι να το κάνω? Είναι σαν αλάτι ανάλατο. Δεν κινείται εκ των έσω προς τα έξω, όπως κινήθηκαν οι Απόστολοι προς τα ετερόγλωσσα και ετερόκλητα πλήθη, από τα οποία εζητήθη πίστη προς τον θεάνθρωπο, στο ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και μετάνοια. Αλλά είναι μία κίνηση που κινείται εκ των έξω προς τα έσω. Ο οικουμενισμός είναι μία προδοσία του χριστιανισμού. Είναι ο πιο γνήσιος πρόδρομος του ερχομένου Αντιχρίστου. Αυτός είναι ο οικουμενισμός. Έτσι χαρακτηρίζεται και στην εποχή μας. Είναι διάχυτος γύρω μας, επικαλείται με παραπλανητικά συνθήματα, αγάπη, αγαπισμός, ένωση όλων των λαών, ειρήνη όλων των λαών σε μία κακή θρησκεία, ενοχής σε ό,τι προσφέρεται κτλ. Κτλ. Έτσι, αντί να εκκλησιοποιήσει η Εκκλησία τον κόσμο, κινωμένη από τον έσω προς τα έξω, αντιθέτως, δέχεται εκ των έξω τον κόσμο και κοσμοποιείται η Εκκλησία. Το αποτέλεσμα, η ματέωση της σωτηρίας. Αυτό που ήθελε να πετύχει ο διάβολος. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά είχαμε να πούμε βλέποντας αυτήν την ωραία εικόνα της Πεντηκοστής που έχουμε μπροστά μας, που ξεκίνονται οι πνευματοφόροι Απόστολοι να εκκλησιαστικοποιήσουν τον κόσμο. Αλλά έτσι μόνον ο κόσμος γίνεται Εκκλησία. Στικοποιημένος εκ των έσω προς τα έξω. Ποτέ εκ των έξω προς τα έσω. Γιατί αλλιώτικα έχουμε κοσμοποίηση και ματέωση της σωτηρίας. Θα πούμε, Γέροντα Σάββα, και λίγα πράγματα για την μνημόνευση. Είναι προηγουμένο. Η μνημόνευση του Επισκόπου κατά την Θεία Λειτουργία δηλώνει την ταυτότητα πίστεως, Επισκόπου και λαού. Άρα, σε καιρό αιρέσεως, όπως σήμερα, δηλώνει συμμετοχή στην αίρεση. Δεν είναι δυνατόν να μνημονεύεται εκείνος που είναι εχθρός προς το Θεό. Δεν είναι δυνατόν να ομολογείται δημόσια ότι ο αιρετικός ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όπως ένα παράδειγμα, όταν θα πάμε σε ένα ναό να εκκλησιαστούμε και θα βγει ο ιερέας στην ωραία πύλη και θα πει, θα κάνει μνημόνευση τον Πατριάρχη, τον Επίσκοπό του, τον Μητροπολίτη, και να πει «Εν πρώτης μίστη τίμη Κύριε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον ορθοτομούντο το λόγο της αληθείας». Αυτά όμως δηλώνουν αίρεση, συμμετέχουν στην αίρεση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και όταν ένας γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα πράγματα και να κάνει ομολογία πίστης, γιατί είναι η μεγαλύτερη προδοσία που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ενώ οι κομμουνιστές, για αυτούς είναι συνδυσμένοι, δεν έχουν πρόβλημα. Ενώ εμείς γι' αυτό κάνουμε την αποτύχηση, για να μην έχουμε κοινωνία μαζί τους, να μην κοινωνούμε με την αίρεση. Τιμωνινόμαστε για τις πίστες. Δεν πρέπει να πήγαμε στην Εκκλησία τώρα. Θα πει ο Γιώργος αυτά στο τέλος. Θα τα πούμε σε ερωτήσεις. Σε ερωτήσεις όλα. Δεν είναι δυνατόν να ομολογείται δημόσια ότι ο αιρετικός ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Η λαϊκή, όταν κινδυνεύει η πίστη, πρέπει να φεύγουν από ιερέα που μνημονεύει τον αιρετικό επίσκοπο και να αγωνιστούν για την Ορθοδοξία. Κατά τον Άγιο Γενάτη τον Σκουλάριο,
η πνευματική κοινωνία των ομοδόξων και η τέλεια υποταγή στους γνήσιους ημένες εκφράζεται με το μνημόσυνο. Η τέλεια πίστη εκφράζεται μέσα στο μνημοσύνο. Και από τον Άγιο Θεόδωρο στο Δίτη, και μόνο η αναφορά του ονόματος επισκόπου που δεν έχει ορθόδοξη πίστη, μολύνει. Έστω και αν ο τελών την Θεία Λειτουργία φρονεί ορθά. Ποιοι είναι οι ψευτοδιδάσκαλοι? Οι ψευτοδιδάσκαλοι, κατά τις ευσέβειες, να το πούμε πιο πολύ ευσέβεια, ψευδοαπόστολοι και ψευδοπροφήτες, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι οι αιρετικοί τους οποίους εξέλιξε ο διάβολος, ώστε να απολυμνηθεί ο παλιός νόμος και ο Ευαγγελικός. Γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος, ο οποίος τους δέχεται, όποιος τους δέχεται, δέχεται ο διάβολο. Ο Κύριος στον κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο μας λέει: «Προσέχετε από τον ψευδοπροφητών, ίτινες έρχονται προς εμάς ενδύματι προβάτου, ένδοτε δε εσύ λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώστε αυτούς». Τι γίνεται σήμερα στην Εκκλησία? Φοράμε τα φιούμετρα και όλες αυτές οι προδοσίες που γίνονται. Ποιος ορθοτομεί το λόγο της αληθείας αυτούς? Αυτά θα τα πει ο γέροντας. Ο Άγιος Επιφάνιος με τέσσερις επισκόπους έλαβε μέρος στην Β' Οικουμενική Σύνοδο. Υπήρξε σφοδρός πολέμιος της διδασκαλίας του Οριγένους. Τα επόμενα έτη επέτυχε την καταδίκη του Οριγενισμού στις τοπικές συνόδους. Το 382 συμμετείχε στην Σύνοδο της Ρώμης του Πάπα, του Δαμάσου, όπου καταδικάστη ο Απολιναρισμός. Ελθόν εις Ιεροσόλυμα διέκοψε εκκλησιαστική κοινωνία με τον Πατριάρχη Ιωάννη τον Δεύτερο, κατηγορών ως αιρετικών, επειδή είναι ο παντός του Οριγένους. Και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, να τα πούμε τα πράγματα ανοιχτά, ότι ποιανού ο παντός είναι ο Βαρθολομαίος, Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ποιανού ο παντός είναι ο Ιερώνυμος, ποιανού ο παντός είναι όλοι οι επίσκοποι που προδίδουν την οδόξη μας, ποιανού ο παντός. Γι' αυτό σας έκανα ένα παράδειγμα, αγαπητά μου αδέρφια, εδώ για τον Άγιο Επιφάνιο, ότι έπραξε γι' αυτό το ίδιο. Εκάλεσε με επιστολές τα μοναστήρια της Παλαιστίνης να αποτυχιστούν από τον Πατριάρχη τους, δηλαδή να πάψουν το μνημόσυνο, να πάψουν να το μνημονεύουν, για να μην έχουν κοινωνία με ταυτού. Είμαστε στην ίδια περίπτωση. Και εμείς δεν πρέπει να έχουμε κοινωνία με αυτούς. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα από πολλούς μεγάλους Αγίους. Τον Άγιο Άδη, τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Πότιο, τον Άγιο Θεόδωρο του Δίτη, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Τώρα όμως έχουμε και το δεύτερο σχίσμα. Σιγά σιγά το Σκοπείο. Πώς πρέπει να είναι ο επίσκοπος και όχι δεσπότης? Μας απαντάει η Αγία Γραφή στο διαστόματος Αποστόλου Παύλου. Δίγα τον επίσκοπο ανέκλητον είναι ως Θεού οικονόμων. Μη εφθάδι, μη οργήλων, μη πάρινων, μη πλήκτην, μη εσπροκερδί, αλλά φιλόξενων, φιλάγαθων, σόφρονα, δίκαιων, όσιων, εγκρατή, αντεχόμενων του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, είναι αδυνατός ή και παρακαλεί εν τη διδασκαλία, τη υγιενούση και τους αντιλέγοντας ελέγχει. Και δεσπότης σημαίνει εξουσιαστής, όπως τον εκφράζουν αυτοί οι δεσπότες. Επίσκοπος σημαίνει επισκοπού, δηλαδή στην σκοπιά, στο φυλάκιο της Εκκλησίας του Χριστού, ως ακίνητος σκοπός, φρουρός, ως ξάγρυπνος διάκονος πάντων και επί συνεχούς παρατήρησης και προφύλαξης του ποιμνίου από αιρέσεις και λύπους, όπως σήμερα γίνεται, προφυλάσσουν το ποιμνίο από τους λύπους, και καθώς και περιφρούρηση της αληθινής πίστος από κάθε κακοδοξία, αλλίωση και παραποίηση. Ο Κωνσταντίνος μας έκανε μια εισαγωγή για τον οικουμενισμό, το τι είναι οικουμενισμός,
που στην ουσία ο οικουμενισμός είναι, όπως έχουν πει πολλοί πατέρες και τελευταία έχει πει και ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, ότι είναι το άρμα του Αντιχρίστου, είναι κατάλυση όλης της πατερικής παράδοσης, δυστυχώς. Το κήρυγμα ενός Ευαγγελίου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Σταυρού και του Μαρτυρίου, να στα είπε ο Κωνσταντίνος, να μην τα ξαναλέω κι εγώ. Και έχει σχέση άμεσα φυσικά με την πνευματική ζωή, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι εσείς κοιτάξτε την πνευματική σας ζωή, πηγαίνετε στην Εκκλησία, εκκλησιαστείτε και αυτά είναι δικά μας θέματα. Μη σας ενδιαφέρει αυτό, μη πέσετε στην πλάνη, διότι αν αποσχιστείτε από την Εκκλησία, τότε δεν θα σωθείτε και θα είστε εκτός σωτηρίας. Από την Εκκλησία δεν βγαίνουμε, έτσι, αυτό σας λένε, γιατί στην Εκκλησία μέσα υπάρχει η σωτηρία του Χριστού. Αυτά ξέρουν να τα πούνε και είναι σωστά αυτά που λένε. Έτσι, όπως ακριβώς τα λένε, έτσι είναι. Αλλά μόνο που αυτή είναι εκτός Εκκλησίας και εμείς είμαστε εντός Εκκλησίας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, το πρόβλημα σήμερα, η αίρεση, τι είναι η αίρεση. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να σωθεί θέλει δύο πράγματα. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για την αγάπη του Χριστού. Για την Ορθοδοξία μας, για την αγάπη του Χριστού εν πρώτης και για τη σωτηρία των ψυχών μας. Για να οικοδομηθούμε πνευματικά και να κοιτάξουμε πώς θα σπρώξουμε την ψυχή μας και τη ζωή μας προς σωτηρία. Αυτός είναι ο λόγος που συγκεντρωθήκαμε εδώ. Ο Χριστός μας συγκέντρωσε. Και γι' αυτό έχουμε έρθει από τόσο μακριά και εσείς και εμείς. Άλλοι από Αυστρία, άλλοι από Γαλλία. Η Γερμανία κάνατε 6 ώρες για να δείτε εκεί πέρα Μανώλη και εσείς πόσες ώρες. Εμείς από πιο μακριά φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί, για να δούμε τι γίνεται στην Εκκλησία μας και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε. Γιατί υπάρχει αίρεση αυτή τη στιγμή. Τι είναι η αίρεση. Η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται όταν ο άνθρωπος κοιτάξει την πνευματική του ζωή, να μην κάνει αμαρτίες και να εκπληρώνει, να τηρεί τις εντολές του Χριστού, πρώτον. Και δεύτερον, που το δεύτερο είναι πρώτο, να έχει ορθόδοξη πίστη και πάνω στην ορθόδοξη πίστη να κτίσει την πνευματική του ζωή. Γιατί δεν φτιάχνουμε πρώτα το θεμέλιο, δεν φτιάχνουμε πρώτα το ρετυρέ και μετά πηγαίνουμε στο θεμέλιο. Πρώτα φτιάχνουμε τα θεμέλια για ένα σπίτι και πάνω στο θεμέλιο, αν είναι σωστό το θεμέλιο, κτίζουμε το σπίτι και θεμελιώνουμε, έτσι, την οικία μας. Αυτό που λείπει σήμερα λοιπόν είναι και τα δύο. Και η ζωή σωστή δεν υπάρχει γιατί έχουν διαλυθεί τα πάντα, αλλά κυρίως η ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό και ο Χριστός τι είπε. Άρα για τον Υιός του ανθρώπου θα έρθει στη γη, θα βρει την πίστη. Το ερώτημα που κάνει δεν είναι οντολογικό, ρητορικό είναι πιο πολύ, δηλαδή λέει, ξέρει ο Χριστός και το ρωτάει γιατί στα έσχατα χρόνια που ζούμε θα είναι λίγοι αυτοί που θα κρατήσουν την πίστη. Γι' αυτό και έλεγε μη φοβούν το μικρό πίμνιο και γι' αυτό το λόγο είπε ότι η Λεσάδου κατησχίσουσαν αυτή τη Εκκλησία. Μπορεί να μην είναι λίγοι στο τέλος. Να μην είναι λίγοι στο τέλος αυτοί που κάνει στην Εκκλησία. Και γι' αυτό και βλέπετε οι επίσκοποι σήμερα και οι οικουμενιστές λένε: μα εμείς είμαστε πολλοί. Εμείς είμαστε Εκκλησία. Είμαστε μια από αυτά άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι και ο Νόητα μπήκε στην Κυβωτό, 8 άτομα ήταν. Και αν θα πηγαίνανε αυτό το λόγιο στο τέλος του Στουβίτη. Θα του είπαν: ότι εσείς είστε μια από αυτά. Εσείς που έχετε κόψει το μνημόσυνο και ακολουθείτε τα δικά σας, δικά του, το Άγιο Θεοδόρου του Στουβίτη. Και δεν ακολουθείτε τον επίσκοπο, είσαστε μια από αυτά άνθρωποι. Εμείς είμαστε πολλοί. Δεν είναι πλειοψηφική αλήθεια. Και τι είπε, λέει: προτιμώ να σωθώ με τον ΟΕ και με τους 8, παρά να καταποντιστώ και να πνιγώ με τους πολλούς. Μακάρι να ήταν όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι ιερείς σωστοί και να είχαν μαρτυρικό φρόνημα και να παθαίνα για την Ορθοδοξία. Γιατί βλέπουμε ότι και ο Άγιος Επιφάνειος που αναφέρει ο Κωνσταντίνος και όλοι οι Άγιοι, ο Άγιος Βασίλειος, όλοι οι Άγιοι. Δεν υπάρχει κανένας Άγιος που να μην μαρτύρησε και να μην ομολόγησε την πίστη του. Θέλετε να πιάσουμε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Πόσα χρόνια ήταν στη φυλακή. Τον Άγιο Μάξιμο που του κόψανε το χέρι τη γλώσσα και πέθανε από αιμορραγία στη φυλακή. Τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη που τον εδέρνανε με βούλευρα. Τον Άγιο Βασίλειο ο οποίος πέθανε 49 χρονών από τις ταλαιπωρίες και από τη στενοχώρια. Έσκασε ο άνθρωπος. Τους μεγαλύτερους Αγίους που έχουμε είναι ο Άγιος Βασίλειος. Ο Άγιος Βασίλειος χαρακτηρίζεται τους πατέρες η πέτρα που θεμελιώθηκε το δόγμα μας και η πέτρα που έσκασαν πάνω οι αιρέσεις. 49 χρονών. Γιατί τον έσκασε λοιπόν.
Λοιπόν, ποιο Άγιο δεν μαρτύρησε και δεν ομολόγησε την πίστη του, και ποιο Άγιο δεν κατηγορήθηκε σπλανεμένο. Κανένα Άγιο εν ζωή δεν είχε αυτή τη δόξα που είχε μετά ζωή. Πάντα ήταν πλανημένοι σε φυλακέ, σε εξορίες. Γιατί? Γιατί έτσι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να είσαι με τον Χριστό και να απολαμβάνει τιμέ. Έρχονται λοιπόν και μα λένε σήμερα ότι κοιτάξτε τη δουλειά σα. Το δόγμα δεν είναι πράγμα το οποίο μα σώζει. Δεν είναι σωτηριολογικό. Εσείς να κοιτάζετε να είσαστε σωστοί στη ζωή σας και από εκεί και πέρα το δόγμα είναι κάτι δικό μας. Αυτό όχι μόνο είναι άκυρο, αυτό είναι παπισμός, αυτό το λέει ο Πάπας. Εγώ είμαι και εσείς θα κάνετε υπακοή. Αδιακρίτως υπακοή. Ενώ ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, καν άγγελος εξ ουρανού λέει κατέβει, να το πούμε έτσι πιο απλά για αν και άγγελος από τον ουρανό να κατέβει κάτω και να σας πει κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέμε εμείς, να είναι ανάθεμα. Και πάλι σας λέγω να είναι ανάθεμα. Το λέει δύο φορές για να το τονίσει. Όχι επίσκοπος, όχι Απόστολος Παύλος, άγγελος λέει να κατέβει κάτω. Και να σας πει κάτι διαφορετικό από αυτό, να είναι ανάθεμα. Γιατί? Γιατί αυτό που θα σας πει, που θα είναι αιρετικό, έτσι, δεν σώζει. Αν ακολουθείς μια διδασκαλία η οποία είναι αιρετική, δεν σε σώζει. Γιατί δεν σε σώζει όμως? Αυτοί πιστεύουν στον Χριστό. Έτσι, παπικοί, οι Πρωτεστάντες. Πιστεύουν στον Χριστό. Σε ποιο Χριστό πιστεύουν? Πιστεύουν σε ένα, οι παπικοί πιστεύουν σε ένα Χριστό ο οποίος εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός και ο Πατέρας. Ή είναι αυτός ο Χριστός? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το Χριστό. Δεν θα μπορούσα να προσευχηθώ με ένα παπικό μαζί, γιατί αν ο Χριστός έχει αυτός, αν ο Χριστός έχει εκείνος. Αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διότι αναφέρει τρία είδη αθείας. Αναφέρει τον πρώτο είδος αθείας, το κλασικό είδος, το δεύτερο είδος αθείας που είναι η αίρεση, και εκεί κάποιος, και το τρίτο είδος που είναι όταν σιωπάς, όταν η πίστη μας προδίδεται και εσύ σιωπάς. Συγκατακρίνεσαι με τους αθείους και τους αιρετικούς. Η αίρεση όμως γιατί είναι αθεία? Ποιος είναι ο λόγος? Οι αιρετικοί πιστεύουν σε έναν ανύπαρκτο Χριστό, σε έναν ανύπαρκτο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και οι μάρτυρες των αιρετικών, εμείς δεν τους τιμούμε ως μάρτυρες και δεν τους έχουμε ούτε καν χριστιανούς. Τα λένε αυτά οι Άγιοι. Και αν διαβάσετε τον Άγιο Αναστάσιο του Σιναήτη και αυτά θα δείτε στις αποκρίσεις που λένε μέσα ότι οι Άγιοι αυτοί είναι ψεύτικοι Άγιοι. Δεν είναι Άγιοι. Γιατί? Γιατί δεν μαρτύρησαν για τον Χριστό? Γιατί και έχουμε και τους Μωαμεθανούς που μαρτυρούν για τον Αλλάχ. Τι είναι μάρτυρες αυτοί? Δεν τρελαθούμε τελείως. Είναι φωνιάδες οι άνθρωποι και σκοτώνουν ανθρώπους. Οπότε τι γίνεται τώρα? Έχουμε το εξής. Μέσω εκκλησιαστικών ανδρών. Οι αιρετικοί ποιοι ήταν? Ήταν εκκλησιαστικοί άνδρες οι οποίοι κήρυσαν γυμνή κεφαλή μια αίρεση, η οποία αυτή η διδασκαλία σε βάζει εκτός εκκλησίας, διότι δεν σου διδάσκει τον αληθινό Θεό, σου διδάσκει έναν άλλον Θεό, ο οποίος δεν σε σώζει. Δηλαδή τζάμπα γονίζεσαι. Ποιο είναι τώρα το έργο των επισκόπων και ποιο είναι το έργο των διδασκάλων? Να κρατήσουν την πίστη ακερή, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες, έτσι ώστε πάνω σε αυτή την πίστη να κτίσουμε την πνευματική μας ζωή και τη σωτηρία μας. Γιατί όλα είναι μάταια, το μόνο που πρέπει να προσέχουμε σε αυτή τη ζωή είναι η σωτηρία της πίστης, η σωτηρία της ψυχής μας. Τι δόση αντάλλαγμα λέει ο Χριστός για την ζωή του κάποιου άνθρωπου, για την ψυχή του? Και όσο αξίζει μια ψυχή, θα αξίζει όλος ο κόσμος. Όλοι θα φύγουμε. Είμαστε προσωρινοί. Ανά πάσα στιγμή φεύγουμε. Σήμερα είμαστε, το απόγευμα μπορεί να είναι, όχι αύριο. Μετά από λίγο μπορεί να μην είμαστε. Ποιος μας εγγυάται ότι θα ζούμε? Κανένας. Οπότε η σωτηρία μας δεν είναι σημαντικό πράγμα? Δεν είναι πολύ μεγάλο πράγμα η σωτηρία της ψυχής? Δεν είναι το μεγαλύτερο? Τι είναι το μεγαλύτερο πράγμα? Η σωτηρία της ψυχής. Γιατί αυτή τη σωτηρία της ψυχής μας τη στερούν? Γιατί, προσέξτε, ο επίσκοπος, ο ιερέας, που είναι και οι μοναχοί, ως σκοπό της ζωής τους έχουν ναι μεν τη δικιά του σωτηρία, αλλά να σωθεί και το ποίμνιό τους. Τώρα, στο ποίμνιο, τι διδάσκουνε, τι βγαίνουνε και μας διδάσκουνε? Και μας το Άγιον Όρος, αυτό μας δίδασκαν. Μας δίδασκαν ότι ο Βαρθολομαίος είναι σωστός, ότι διδάσκει σωστά,
ότι είναι ομολογητής της πίστεως αν είναι δυνατόν, έτσι, και ότι νοιάζεται για την Ορθοδοξία. Ποιος νοιάζεται για την Ορθοδοξία, πώς νοιάζεσαι. Πότε πήγανε να πούνε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σε μια συμμετοχή τους, που έχουν υπογράψει όλα αυτά τα αιρετικά, ότι είναι Εκκλησία Σόνη, ότι έχουν βάπτισμα, αυτά τα έχουν υπογράψει πριν τη Σύνοδο της Κρήτης. Προδοσία είναι πολλές δεκαετίες πριν τη Σύνοδο της Κρήτης. Δυστυχώς έχουν υπογράψει ότι οι Προτεστάντες έχουν μυστήρια, ότι είναι κανονική Εκκλησία όπως εμάς. Και να σας πω και κάτι δημόσια, πρέπει να το έχω πει σε μια ομιλία. Πριν από λίγο καιρό με πήρε ο Πάτερ Νικόλαος, ένας ιερέας κάτω από την Πελοπόννησο, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, έκανε μια κουβέντα με έναν παπικό ιερέα, γιατί δεν είναι ιερής, έτσι, με ένα παπικό ιερέα, ο οποίος του είπε ότι εσείς οι Ορθόδοξοι ξεφτιλίζεστε από μόνοι σας. Και του λέει γιατί. Γιατί λέει εμείς δεν συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Μα ποιοι δεν συμμετέχουν. Ξέρεις γιατί λέει δεν συμμετέχουμε. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να εξισώσουμε, λέει, την Εκκλησία μας, τον Παπισμό δηλαδή, με τις Εκκλησίες άλλες. Εμείς είμαστε η μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Αν όμως συμμετέχαμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, θα υπογράφαμε ότι και ότι αυτά τα 15.000 κομμάτια που είναι Προτεστάντες είναι και αυτές οι Εκκλησίες του Χριστού. Οπότε θα εξομοιώναμε τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία με όλες τις άλλες. Οπότε το σύμβολο της πίστεώς μας, αυτό, θα πήγαινε περίπατο. Εσείς αυτό κάνετε, το λέει. Έφυξε όμως γιατί δεν το γνώριζε. Εμείς το ξέραμε ότι δεν συμμετέχουν οι παντοστοί. Εμείς συμμετέχουμε όμως. Και είμαστε και περήφανοι που συμμετέχουμε. Και τι σου λέει ο άλλος. Άμα δεν μνημονεύσει τον Βαρθολομαίο Πατεσάμα, θα κάνει σχίσμα στην Εκκλησία. Μπα, θα κάνω σχίσμα στην Εκκλησία όταν μνημονεύω έναν αιρετικό που καταλύει το σύμβολο της πίστεως και λέει ότι το Ισμία Αναγία, καλά όλα τα, όλο το σύμβολο καταλύεται, αλλά το Ισμία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία το βγάζει και βάζει το PCE. Αυτό να μνημονεύσουμε. Ερχόμαστε όμως τώρα και λέμε, τι θα κάνουμε. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία προδίδεται, έτσι. Εμείς καλέσαμε σήμερα τους επισκόπους και καλέσαμε και τους ιερείς να έρθουν. Τους καλέσαμε επίσημα και το λέμε να το ξέρει ο κόσμος. Και είπα στον Κωνσταντίνο, κάλεσέ τους. Γιατί θα πούνε, μου είπαν από πού πήρε ευλογία. Από πού πήρε ο Άγιος Μάξιμος ευλογία να μιλάει για την πίστη του, ένας μοναχός. Να πάρουν ευλογία να μιλήσουν. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε Προτεστάντης, ο κάθε Μωαμεθανός και ο κάθε Αντίχριστος και ο κάθε διάολος και μιλάει για τη θρησκεία του. Και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε για την πίστη μας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης λέει: Λάλη και μη σιώπα. Διότι λέει: Αν δεν μιλάς, είναι προδοσία της πίστεως. Και ο Χριστός λέει: Ως τις μομολογίες έπεσε τον ανθρώπο. Και αυτοί μας λένε: Ποιος μας έδωσε ευλογία να μιλήσουμε. Και εγώ τους λέω: Ποιος τους έδωσε ευλογία να πάνε να υπογράψουν αυτά τα συνοδικά κείμενα της Κρήτης. Ποιος τους έδωσε. Πήραν ευλογία από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να πάνε να υπογράψουν. Δεν γνωρίζουν ότι μια σύνοδο που γίνεται πρέπει να εγκριθεί από το λαό. Χωρίς να κάνουν όλοι. Εννοείται. Αλλά όμως θέλουν το χρήμα. Και θέλουν τα χειροφυλήματα. Και θέλουν να πηγαίνετε στην εκκλησία να τους τα κουμπάτε. Λοιπόν, το θέμα τώρα λοιπόν είναι τι γίνεται. Γιατί όλη η διοικούσα εκκλησία έχει πέσει όχι απλώς το σχήμα. Όχι απλώς το σχίσμα. Έχει πέσει στην αίρεση. Να πούμε ότι ο Βαρθολομαίος, κάντε λίγο έτσι για να πούμε. Να πούμε ότι ο Βαρθολομαίος έχει πέσει όχι απλώς την αίρεση, έχει σχίσει την Εκκλησία με το να κάνει όλα αυτά και να αναγνωρίσει τους Ουκρανούς, τους αχειροτόνητους. Να αναγνωρίζει τώρα τον σχισματικό των Σκοπίων και όλα αυτά. Δηλαδή, και εμείς να λέμε ότι μείνετε εμείς στην Εκκλησία. Ας πάρουμε τους Αγίους, ας πάρουμε τους κανόνες. Τώρα θα κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα, την οποία ήθελα να την κάνω δημόσια, διότι αυτή την ομιλία με παρακάλεσε να την κάνουμε live streaming, λοιπόν και βγαίνει και στο διαδίκτυο. Και θέλω να πω για την εμπειρία μας στη Ρουμανία, έγινε κάτι το οποίο ήταν θαυμάσιο, έτσι, διότι είχαμε 4 ομιλίες σε 4 μέρες. Αυτό τελείωσε. Την Τρίτη, λοιπόν, μόλις είχαμε τελειώσει αυτή την Τρίτη, μόλις είχαμε τελειώσει τις ομιλίες, είπα και εγώ ότι θα ξεκουραστούμε 2-3 μέρες τουλάχιστον, έτσι να δούμε και τους πατέρες και αυτά. Πήγαμε κάπου, γυρίσαμε, κάναμε 5 ώρες
Το βράδυ 9 η ώρα με παίρνουν τηλέφωνο οι πατέρες από τη Ρουμανία που έχουν διακόψει το μνημόσυνο, που είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Είναι αγωνιστές. Και μου λένε, έχει έρθει ο πάτερ Ελπίδιος από τη Ρόδο, ο οποίος μας κατηγορεί ότι κάνουμε σχήμα στην εκκλησία και τον έχουν φέρει στην Κωνσταντζά. Εμείς είμαστε σαν του Μάρε, 900 χιλιόμετρα, 12 ώρες. Και πρέπει να πάμε το πρωί, 12 ώρα μας περιμένει να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Οι πατέρες εκεί που έχουν διακόψει το μνημόσυνο νοιάζονται για το ποινίο τους, γιατί είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι στη Ρουμανία. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που έχει διακόψει το κέντρο. Και δεν θέλουν να πηγαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούν την αποτύχηση ότι είναι σχίσμα. Και λοιπόν, με παρακάλεσε να πάω και εγώ να βοηθήσω την κατάσταση. Εντάξει, γνωρίζουμε κάποια πράγματα κι εμείς, τέλος πάντων, τους βοηθήσουμε. Τέλος πάντων, πήγαμε, κάναμε 12 ώρες, δεν κινηθήκαμε καθόλου, πήγαμε εκεί, τον περιμέναμε γιατί άργησε. Μέχρι να φάει, μέχρι αυτό, μέχρι να βγάλει ένα λόγο, ο οποίος ο λόγος του ήταν καθάπτυστος, διότι έλεγε, μου είπε ο Χριστός να έρθω εδώ, μου εμφανίζεται ο Χριστός, μου λέει ο Χριστός αυτό. Εμείς γελούσαμε φυσικά με τους πατέρες, γιατί αυτά είναι πλάνες. Και να σου μιλήσει ο Χριστός, ποτέ δεν λες ότι μου μιλάει ο Χριστός. Δηλαδή, ποιος είσαι εσύ για να σου μιλήσει ο Χριστός. Τέλος πάντων, αφού τελείωσε, το καταθέτω δημόσια. Τα έχουμε καταγράψει τη συνομιλία, θα την ανεβάσουμε στο διαδίκτυο και βίντεο. Και αρχητικά, φυσικά και με τη δικιά μας ευλογία, γιατί και εμείς θέλαμε να ανεβεί, αλλά και με την συγκατάθεση του πατρός Ελπίδη, ο οποίος καλός άνθρωπος είναι κατά τα άλλα. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπε ότι πρέπει να αγαπάμε τον Θεό και μόνο για αγάπη μίλησε, και είπε πάρα πολλά πράγματα ότι ο Θεός μου λέει αυτό, ο Θεός μου λέει κάθε μέρα με το οποίο είναι πλάνη, ο άνθρωπος είναι πλανημένος, του το είπαμε. Βρεθήκαμε λοιπόν μετά με τον κόσμο, έτσι, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί οι πατέρες εκεί πέρα, ως καλοί ποιμένες, που έχουν διακόψει το μνημόσυνο, δεν ανέχονται να πηγαίνουν με άνθρωποι και να λένε ότι η αποτύχηση είναι σχίσμα. Μπράβο τους. Και γι' αυτό και εμείς τρέχουμε και τους βοηθάμε όσο μπορούμε στη Ρουμανία και κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς για αυτούς. Και αρχίσαμε λοιπόν, άρχισε ο Παντελπίδιος, 20 λεπτά μιλούσε, δεν μας άφησε να μιλήσουμε. Έλεγε αυτό, ο Θεός μου είπε αυτό, ο Θεός μου είπε εκείνο, θα γίνουν αυτοί οι πόλεμοι, μου είπε θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, τέλος πάντων. Φτάσαμε στην αποτύχηση. Λέει λοιπόν ο Παντελή, κουτάκι, ανεβάσει και στο βίντεο. Και τα λέμε αυτά για να καταλάβετε τι διδάσκουν οι άνθρωποι που είναι στη δικούσα εκκλησία και τι πλάνες υπάρχουν. Λέει λοιπόν, μου είπε ο Χριστός ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με αγαπάνε πάρα πολύ εμείς. Αλλά δυστυχώς έχουν εκεί εκτός εκκλησίας διότι κάνουν σχίσμα. Και δεν πρέπει να βγουν εκτός εκκλησίας. Διότι όταν βγαίνεις εκτός εκκλησίας, δεν σώζεσαι. Πες αυτά τα παιδιά μου λοιπόν να επιστρέψουν πίσω. Του λέω, πάτε, νομίζω ότι ο Χριστός που σου μιλάει είναι άλλος Χριστός εσένα και άλλος Χριστός ο δικός μου. Μου λέει, πάτε, του λέω, περίμενε τώρα, θα μιλήσουμε κι εμείς. Έτσι, αυτά δημόσια, κατεγραμμένα, καταγεγραμμένα. Του λέω, καταρχήν, ο Απόστολος Παύλος λέει, κι αν άγγελος εξ ουρανού κατέβηκε στον ευαγγελιστή κάτι άλλο, είναι ανάθεμα. Αυτός που σου μιλάει δεν είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός δεν μπορεί να σου λέει κάτι ενάντια στους ιερούς κανόνες που έχει θεσπίσει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή θα έρθει σε κόντρα με το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός. Είναι δυνατόν να σου πει ότι η αποτύχηση είναι σχίσμα τη στιγμή που ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου λέει ότι αυτός που διακόπτει το μνημόσυνο του επισκόπου που κηρύσσει αίρεση, γυμνή την κεφαλιά, προκάλυπτα στην Εκκλησία μέσα. Βλέπε Βαρθολομαίο, Αυγουστίνο και όλη τη Σάρα και τη Μάρα, όχι μόνο σχίσμα δεν κάνει στην Εκκλησία, αλλά και το σχίσμα, αλλά από σχισμάτων και μερισμούς εσπούδασαν ρίσταστε την Εκκλησία. Εσπούδασαν και παραπιέτρεξαν. Με σπουδή. Δηλαδή πήγανε να τρέξουν, να προστατέψουν την Εκκλησία και την προστατεύουν από τι, από σχίσματα και από αιρέσεις. Του τέστην, αυτοί που κάνουν διακοπή κοινωνίας με τους ερετικούς, η αποτύχηση τι είναι. Η Εκκλησία ποια είναι. Εγώ, εσείς και οι πιστοί. Το εγώ δεν είναι εγωιστικό, είναι αστεναγμό. Αυτός ο υποφανόμενος. Λοιπόν, εμείς είμαστε Εκκλησία. Δεν είναι τα μανουάλια. Δεν είναι η τύχη. Η Εκκλησία έχουμε τον Χριστό, που είναι κεφαλή, και είναι οι πιστοί. Η Εκκλησία λοιπόν τι κάνει. Αποτυχίζει τι. Βγάζει εκτός Εκκλησίας τον αιρετικό. Η αποτύχηση, αγαπητά αδελφή. Είναι να μπαίνει εκτός εκκλησίας στον αιρετικό και να βγούμε εκτός εκκλησίας εμείς που λένε εκτός από τα δίκαια. Αυτή είναι αγράμματα που τα λένε. Είναι αθεολόγητοι και είναι δαιμονοκρατούμενες ψυχές που δυστυχώς πλανούνται από τον δέμο. Πλανεμένοι. Του λέω λοιπόν τον Παντελπίδη, αυτός ο Χριστός που σου μιλάει, αν σου μιλάει και τα βγάζει από το μυαλό σου,
Λοιπόν, είναι ο διάβολος, είναι πλάνη. Γιατί είναι ενάντια στους κανόνες του. Δεν μπορεί ο Χριστός να είναι ενάντια στους κανόνες. Δηλαδή, οι Άγιοι Πατέρες που μας παραδώσαν τους κανόνες, μα μου λέει, εγώ αυτό ξέρω. Εσύ ξέρεις αυτά. Οι Άγιοι Πατέρες ξέρεις τι λένε. Δεν το έχω ψάξει, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άνθρωπο τι λένε Άγιοι Πατέρες. Και πού στηριζόμαστε λοιπόν. Αν εγώ εδώ και σας λέω τα δικά μου και σας λέω δικά μου πράγματα, θα έπρεπε να με πετάξετε πλουσιδών έξω. Γιατί σας πλανάω. Είπαμε, ήρθαμε για την αγάπη του Χριστού και για τη σωτηρία της ψυχής μας, όχι να χάσουμε τις ψυχές μας και να πέσουμε σε συγχύση και να μου ζητάει εμένα ο Χριστός να δώσω λόγο για αυτά που λέω και για τις ψυχές σας. Τι τους έλεγε στους ανθρώπους. Εγώ που έχω τις αμαρτίες μου, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, να έχω να δώσω λόγο και για αυτά που λέω. Εσύ όμως θα το πάρεις αυτό, του λέω κατευθείαν. Γιατί πλανάς τον κόσμο. Μου λέει πλανεμένος, καλά πλανεμένος. Είσαι πλανεμένος, του λέω. Πετάχτηκα κάτι άλλο εκεί πέρα, πήγαν κάποια άσχετα πράγματα, τα παραλείπουμε αυτά. Και πετάχτηκε ένας ιερέας που δεν τον γνώρισα, που ακολουθούσε τον πατέρα και λέει: τι ο πατέρα άνθρωπο. Δεν μπορεί να λε δικά σου πράγματα. Και δεν μπορεί να λε ότι σου μιλάει ο Χριστός και του λέει ο Χριστός ότι να είναι και να είναι κόντρα στου Αγίου Πατέρε. Ποιο Άγιο Πατέρα από του Αγίου μα είπε καταρχήν ότι μου μιλάει ο Χριστός και μου είπε και τέτοια. Κανείς. Και ποιος Άγιος Πατέρας είπε ότι τον απομακρύνεις από τους αιρετικούς είναι σχίσμα την Εκκλησία. Είναι δυνατόν ο Άγιος Γρός ο Παλαμάς να είχε με τον Καλέκα να είχε κοινωνία. Ή ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας να μην έχω με το μνημόσυνο του Αρίου και να μην πει εκτός Εκκλησίας. Ή ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας να μνημόνεται τον Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, τον Εστόριο και να έχει κοινωνία μαζί του. Και για να μην γίνει εκτός Εκκλησίας και να μην σχίσουμε την Εκκλησία. Να μην το πούμε, να μην τον καθαρίσουμε, να μην γίνει σύνοδος, για να μην σχίσει η Εκκλησία. Μα η Εκκλησία σχίζεται από την αίρεση. Μόνο από την αίρεση. Mm-hmm. Τι λέει ο Βαρθολομαίος, για να το κάνουμε λίγο, να το καταλάβετε, τι είναι το σκεπτικό τους. Λένε ότι, λέει, είπατε, μια άλλη βλασφημία που ξεστομίζει ο Βαρθολομαίος είναι εξής. Ότι οι πατέρες ημών, δικοί μας πατέρες δηλαδή, οι Άγιοι Πατέρες, όχι οι Άγιοι Πατέρες, οι πατέρες ημών, επλανήθησαν υπό του αρχικά κουβόφεως, οι Άγιοι Πατέρες, και μας παρέδωκαν κάτω σχίσμα. Δηλαδή ο Άγιος Φώτιος και όλοι αυτοί οι Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, η Παπομάστιξ, που ήταν δηλαδή σφόδρα αναδύον των αιρετικών και των ενωτικών, όχι μόνο το παπικό. Αυτοί μας παρέδωσαν το σχίσμα. Κάνανε σχίσμα στην Εκκλησία. Και είναι υπό τα χέρια του Δικαιοκρίτου Θεού. Κολλάζονται αυτή τη στιγμή κατά τον Βαρθολομαίο. Γιατί κάνανε σχίσμα στην Εκκλησία. Όχι, δεν κάνανε σχίσμα στην Εκκλησία. Απέκοψαν το σάπιο μέρος από το σώμα της Εκκλησίας. Τι είναι το σάπιο μέρος. Όταν ένα σώμα έχει. Το σώμα μας είναι άπειρο. Όταν ένα μέρος του σώματος πάσχει, προσπαθούν να το θεραπεύσουν. Δεν προσπαθούμε να το αποκόψουμε. Αν όμως δεν θεραπεύεται, έτσι, έχει δηλαδή πάρει την κάτω βόλτα και σαπίζει, για να μην σαπίσει και το υπόλοιπο μέρος ή για να μην μεταδοθεί η ασθένεια στο υπόλοιπο μέρος αναγκαστικά, για να προστατέψουμε το άλλο σώμα, το απομονώνουμε. Και αυτή η απομόνωση που το κάνουμε είναι για να προστατέψουμε το σώμα, για να μην κάνει το σώμα. Αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες. Για να προστατέψουν την Εκκλησία από την αίρεση, κόψανε τους αιρετικούς. Στην ουσία, ο αιρετικός βγαίνει από μόνος του έξω. Στην ουσία, το σάπιο μέρος του σώματος από μόνο το αποκόβεται. Απλώς εμείς τι κάνουμε, το κόβουμε και το σου λέμε, αφού εσύ δεν θέλεις να είσαι μαζί μας, σε βγάζουμε και εμείς έξω με την καθαίρεση, το σε καθαιρούμε, σε βγάζουμε έξω και πηγαίνει κάνει ό,τι θέλεις. Αυτό κάνουμε. Και αυτό έχει διπλή έννοια και με την αμαρτία και με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Γιατί και την αμαρτία την αποκόβουμε. Και η αίρεση είναι μεγάλη αμαρτία, δεν σώζει. Οπότε λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλη η ιεραρχία μας, δυστυχώς, και η Σύνοδος της Κρήτης και εδώ και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Νέες Χώρες και αυτά, έχουν, εκτός ότι έχουν υπογράψει τον Οικουμενισμό, έχουν βάλει στάμπα συνοδική ότι τον έχουν δεχτεί ως την επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όχι απλώς διδάσκουν τον Οικουμενισμό, είναι η επίσημη Εκκλησία, η επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θέλουν και τον κόσμο να το ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Και σου λένε ότι η αποτίμηση είναι αίρεση.
είναι αίρεση. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εδώ είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που βγαίνουν να πούνε την αλήθεια. Είμαστε λίγοι αυτοί που βγήκαμε μπροστά και είπαμε την αλήθεια και μας κυνηγάνε. Και εδώ ξέρω το Θεό που μας κυνηγάνε, μεγάλη ευλογία για μας. Δεν ζούμε καμιά μαρτία. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι Πατέρες ποτέ δεν βλέπανε πόσοι είναι και ποιοι είναι. Οι Άγιοι Πατέρες βλέπανε τον Χριστό. Ο Άγιος Μάξιμος όταν τον με ρώτησε ο Πάτερ Ελπίδιος, μου λέει, δηλαδή εσείς μου λέει, είσαστε εναντίον των επισκόπων, δηλαδή του θεσμού του επισκόπου. Φυσικά, επισκόποι είναι θεσμός εκκλησίας μου. Τότε λέει, γιατί λέει, είσαστε ενάντια στους επισκόπους, λέει, ποιον επισκόπο είσαστε, με ποιον επισκόπο είσαστε. Του λέει, αυτό που μου λες, μου θυμίζει, του λέω, αυτό που κάνανε στον Άγιο Μάξιμο. Του ρωτήσαν, είχαν πάει τρεις επίσκοποι από τον Αυτοκράτορα για να το κάνουν να μνημονεύσει. Και του λένε οι επίσκοποι. Του λένε, εσύ λέει, με ποιο πατριαρχείο είσαι? Το Ρώμη είναι δικό μας. Το Κωνσταντινούπολιο, εμείς λέει, έχουμε υπογράψει. Το Αντιοχία, των Ιερουσαλήμων, εμείς όλοι λέει, είμαστε λέει με τον Αυτοκράτορα και με αυτή την διδασκαλία. Τον μονοενεργητισμό. Λοιπόν, και μονοθελητισμό. Αυτή ήταν η αριστερή που πολεμούσε ο Άγιος. Εσύ λέει, με ποιον είσαι, με ποιο πατριαρχείο είσαι? Με ποια εκκλησία είσαι? Και λέει, εγώ είμαι με την αλήθεια, λέει, και με την εκκλησία του Χριστού. Είναι αλήθεια. Είναι η διδασκαλία του Χριστού, για λίγα λόγια. Λοιπόν, αυτή είναι η διδασκαλία. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή ακολουθώ ένα επίσκοπο είμαι μέσα στην εκκλησία. Και αν αυτός ο επίσκοπος κηρύσσει αίρεση, δεν ταυτίζεται η πίστη σου. Γι' αυτό και οι αγιορείτες πατέρες επιβέκου, όταν είχαν στείλει το γράμμα στον Αυτοκράτορα για τη μνημόνευση, είχαν επικαλεστεί τον Θεόδωρο επίσκοπο Ανδίδων, που έλεγε ότι η μνημόνευση του επισκόπου είναι ταύτιση πίστεως. Και φυσικά είναι ταύτιση πίστεως, γιατί όταν μνημονεύεις ένα επίσκοπο, εννοείται ότι ο επίσκοπος υποτίθεται ότι είναι ορθόδοξος και ότι έχει την ίδια πίστη. Θα μνημόνευες έναν επίσκοπο, δεν έχει την ίδια πίστη μαζί με σένα. Αν όμως ο επίσκοπός σου κηρύσει αίρεση και τον μνημονεύεις, αποδέχεσαι την αίρεση. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ πιστεύω άλλο και αυτός πιστεύει άλλο και δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις. Στο κριτήριο του Χριστού μας, στο φοβερό κριτήριο του Χριστού μας, θα κριθούμε με την πίστη του επισκόπου. Κολλάς στην τζάμπα. Κάνεις δηλαδή αγώνα αντικουμενιστικό και υπάρχει αυτός ο μολυσμός της πίστης, τον οποίο μολυσμό της πίστης, πρώτα ο Θεός, την Τρίτη που θα κάνουμε μια ομιλία με τον Πάτερ Ευγένιο, που είναι αρχή, και ο Πάτερ Χαρίτων, θα το αναλύσουμε, είναι θεολογικό θέμα και θα μας πάει πολύ χρόνο τώρα, γι' αυτό το αφήνω για την Τρίτη που θα είναι στη Θεσσαλονίκη πρώτα ο Θεός, αν μας δώσει ο Θεός χρόνο, να το αναλύσουμε εκεί για να δείτε τι είπα να πει μολυσμός. Δηλαδή ότι συμμετέχω στην αίρεση του επισκόπου. Όταν συμμετέχει όμως στην αίρεση του επισκόπου, είσαι αιρετικός. Άσχετα αν έχει καταδικαστεί όχι, δεν έχει σημασία αν έχει καταδικαστεί όχι. Οπότε δεν σώζεσαι. Οπότε είσαι εκτός εκκλησίας. Εκτός εκκλησίας δεν είναι μόνο αυτοί που είναι αβάπτιστοι. Είναι και οι βαπτισμένοι που δεν πιστεύουν σωστά. Γιατί όλοι οι αβαπτισμένοι θα σωθούν? Όχι. Δεν θα σωθούν όλοι οι βαπτισμένοι. Θα σωθούν αυτοί που αγωνίζονται για την πίστη τους και αγωνίζονται για τη ζωή τους. Θα μου πεις, μα είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά υπάρχει εξομολόγηση, υπάρχει μετάνοια και υπάρχει ο αγώνας. Θα αγωνιστούμε, μπορεί να πέφτουμε. Εντάξει, θα σηκωθήσω όμως. Όπως λέγανε, Άγιος δεν είναι αυτός που δεν πέφτει. Άγιος είναι αυτός που πέφτει 99 φορές και σηκώνεται 100 φορές. Έτσι. Εκτός αν είσαι κριτικός Μανώλη και του σηκώνεσαι πιο πολλές. Λοιπόν, ακούτε εκεί κάτω. Ακούτε. Λοιπόν, ακούνε. Οπότε έχουμε το εξής. Τι θα κάνουμε? Η απάντηση είναι δεν θα συμμετέχουμε στην αίρεσή τους. Ναι, αλλά για να μην συμμετέχεις στην αίρεσή τους δεν θα πρέπει να πας όχι στις εκκλησίες, στους ναούς τους. Και είναι λογικό γιατί και φοράνε τα φήμωτρα, είναι υπέρ των ενέσεων, είναι υπέρ του οικουμενισμού και σου λένε ότι θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ, όχι αυτό που θέλει να έχει πατέρας. Δεν έχουν σταυρικό φρόνημα, δεν έχουν μαρτυρικό φρόνημα, έχουν καταλύσει τα πάντα. Τα έχουν ισοπεδώσει. Τα είπε ο Κωνσταντίνος στην αρχή, δεν τα θέλω να ξαναπεί. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Σε αυτή την περίπτωση μένουμε σπίτι μας. Κάνουμε κατοίκον εκκλησίες. Είναι δύσκολο. Γιατί η ομολογία πίστεως είναι εύκολο. Τώρα που ζούμε, είναι εύκολο να κάνεις ομολογία πίστεως. Δεν έχουμε συνηθίσει. Το θέμα είναι.